Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε και στο σημερινό δελτίο καιρού εδώ στην τηλεόραση του ΦΛΑΣ. Χειμώνας διατηρείται στην Δυτική Μακεδονία τουλάχιστον από τότε που μπήκε ο Μάρτης με τις χιονοπτώσεις να αποτελούν σχεδόν καθημερινό μετεωρολογικό φαινόμενο. Και από τον χειμώνα φαίνεται πω θα περάσουμε στη βαρύ χειμωνιά τι επόμενε ημέρε, μια και αναμένεται επικράτηση βορειάδων που θα μεταφέρουν ψυχρέ αέριες μάζε από την Ανατολική Ευρώπη και την Ρωσία. Κατάσταση η οποία φαίνεται πω θα έχει διάρκεια. Νέο κύκλο χιονοπτώσεων αναμένεται τι επόμενε ώρε. Γι' αυτό πάμε να τα δούμε αναλυτικά, μια και το δελτίο μα σήμερα είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε πληροφορία ιδιαίτερα χρήσιμη για όλους μας. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της βραδιάς αναμένονται χιονοπτώσεις στη Δυτική Μακεδονία, φαινόμενα τα οποία θα παρουσιάσουν ένταση, κατά διαστήματα θα είναι ιδιαίτερα πυκνές κατά βάση στα τμήματα της Πίνδου, στο νομό Γρεβενών, στο Βόιο, στον Γράμο αλλά και σε περιοχές του νομού α, α, Κοζάνης, δηλαδή σε δήμους όπως Κοζάνη, Σερβίων, Βελβεντού και Ορδέας και στην υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία οι χιονοπτώσεις κατά διαστήματα θα είναι πυκνές. Αυτή η κατάσταση με τις χιονοπτώσεις θα διατηρηθεί έως και τις πρωινέ ώρες της Τετάρτης με σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων από εκεί και μετά. Κάποιε ασθενεί και θα εντοπίζονται μέσα στην ημέρα, όμω η τάση θα είναι προ βελτίωση και μάλιστα θα έχουμε και διαστήματα ηλιοφάνεια κυρίω μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις κατά διαστήματα μέτριας έντασης. Οι ελάχιστες πρωινές τιμές θερμοκρασίας θα είναι κοντά στους μείον 1 με μείον 2 βαθμούς Κελσίου σε παιδινά τμήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι η νέα κατάσταση που αναμένεται μέσα στη νύχτα θα συνδυαστεί με αρνητικές τιμές θερμοκρασίας. Μέχρι τώρα οι χιονοπτώσεις που είχαμε εκδηλώνονταν με έναν μαλακό καιρό, ακόμα και σε μεγάλα υψόμετρα ήταν διαχειρίσιμη η κατάσταση παρά την μεγάλη ποσότητα χιονιού που έπεσε. Αυτή τη φορά θα έχουμε χαμηλότερες τιμές θερμοκρασίας στα ορεινά, δηλαδή σε υψόμετρα μεταξύ 1000 έως και 1400 μέτρων. Η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους μείον 5 με μείον 6 βαθμούς Κελσίου, ίσως και λίγο χαμηλότερη. Σε πιο χαμηλά υψόμετρα, στα παιδινά τμήματα τη περιφέρειά μα, μεταξύ 500 και 700 μέτρα, η θερμοκρασία θα είναι μεταξύ μείον 1 με μείον 2 βαθμού Κελσίου. Το μεσημέρι τη Τετάρτη η θερμοκρασία θα αγγίξει του 0 με 1 βαθμού στα περισσότερα τμήματα και κάτω από τα 500 μέτρα θα δούμε και 2 βαθμού Κελσίου. Όσοι βρίσκεστε σε υψόμετρα άνω των 800 μέτρων, υπολογίστε ότι η θερμοκρασία δεν θα υπερβεί το 0. Πάμε στην πέμπτη, όπου αναμένεται περαιτέρω πτώση τη θερμοκρασία. Κατά τη διάρκεια τη Πέμπτη, λοιπόν, η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια. Θα συνεφιάσει όμω, θα εκδηλωθούν κατά διαστήματα χιονοπτώσει χωρί σημαντική ένταση, με μορφή μπόρα κατά βάση, κυρίω σε ορεινέ περιοχέ και γύρω από ορεινέ περιοχέ. Ένα βορειά κατά διαστήματα θα πνέει ενισχυμένο, με την θερμοκρασία να πέφτει κι άλλο και να φτάνει του μείων 8 βαθμού Κελσίου έω και 2 βαθμού Κελσίου στα χαμηλότερα υψόμετρα το μεσημέρι. Αυτή η κατάσταση θα διατηρηθεί και την Παρασκευή 11 του μηνό. Με νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένε και διαστήματα ηλιοφάνεια θα υπάρξουν. Θα κάνει όμω αρκετό κρύο με την θερμοκρασία να πέφτει τοπικά και στου μείον 10 βαθμού Κελσίου. Στι περισσότερε περιοχέ τη περιφέρειά μα δεν θα υπερβεί το 0, ίσω σε πολύ χαμηλά υψόμετρα να δείξουν τα θερμόμετρα έναν βαθμό Κελσίου. Η κατάσταση αυτή θα διατηρηθεί λοιπόν, ίσω προ το βράδυ να χιονίσει στα νότιότερα τμήματα τη περιφέρεια. Και πάμε στο Σάββατο που με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ενό νέου γύρου χιονοπτώσεων στη Δυτική Μακεδονία. Uh, η έντασή του και η διάρκειά του είναι κάτι το οποίο θα μιλήσουμε στο αυριανό δελτίο καιρού. Δεν είναι σίγουρο τίποτα, είναι αρκετά νωρί ακόμα. Με την θερμοκρασία, όπω βλέπετε, να παραμένει σε επίπεδα ολικού παγετού. Μια, uh, αν όχι πρωτόγνωρη, ιδιαίτερα σπάνια περίπτωση για την περίοδο που διανύουμε, μια τέτοια ένταση uh, ψυχρή βολή να επισκεφθεί περιοχέ όπω η Ελλάδα. Uh, φαίνεται πως θα διατηρηθεί το κρύο μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας uh, τουλάχιστον uh, με Κάποια σημάδια σταδιακή ανόδου τη θερμοκρασία από τα μέσα τη επόμενη εβδομάδα που πραγματικά το ευχόμαστε, μια και ε, η περίοδο αυτή ε, δεν συνάδει για τόσο χαμηλέ τιμέ θερμοκρασία τόσο για την κοινωνία μα, όσο και για το αγροτικό και ζωικό κεφάλαιο. Λοιπόν, λεπτομέρειε για την εξέλιξη του καιρού θα έχουμε στο αυριανό δελτίο καιρού, αγαπητοί φίλοι. Ε, μια και αναμένονται αυτέ οι χιονοπτώσει που μέσα στη νύχτα θα είναι πυκνέ, δώστε ιδιαίτερη προσοχή, αγαπητοί φίλοι, οδηγεί στι μετακινήσει σα από μένα θερμές ευχές σε όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Να είστε καλά.